Δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και τα ρεύματα, δεν είναι μόνο τα ρεύματα. Ναι. Γιατί όλοι μας ξέρουμε από τη ζωή μας, όλα τα υλικά έχουν ακριβήσει. Εδώ με τη δουλειά που κάνω εγώ, τα λοιπάσματα, τα φάρμακα είναι σε φανταστικές αυξήσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις πια. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Γενική Συνέλευση τη χθεσινή, όπου αναμένουμε μια αύξηση του νερού, όπως είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες. Υπήρξε, αν θυμάμαι καλά, μια μελέτη μέσα από τους εργαζόμενους του ΕΒ, την Οικονομική Υπηρεσία, για να είχαμε καμία επιτροπή να εξετάσει το θέμα. Γιατί όπως σας είπα και προχθές, δεν έχουμε άλλα έσοδα μόνο από την πώληση του νερού. Και πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε τι είναι τα έξοδά μας, ποια είναι τα έσοδά μας και να είμαστε εντάξει να μπορούμε να πληρώνουμε η ΔΕΗ για να έχουμε νερό. Ωραία. Υπήρξε απαρτία χθες στη Γενική Συνέλευση. Και αποφασίστηκε η αύξηση του νερού βάσει της μελέτης που είχε κάνει η Επιτροπή να πάει στο 25 λεπτά το κυβικό από 18. Δηλαδή 7 λεπτά το κυβικό. Αυτό που είχατε προαναγγείλει δηλαδή. Αυτό περίπου. Ναι, αυτά έτσι ήταν η ενημέρωσή μου και ήταν σωστή. Ναι. Αυτό σημαίνει, δεν είναι ευχάριστο, βεβαίως δεν είναι ευχάριστο. Την αύξηση δεν την βάλαμε εμείς, την έβαλε, ας το πω έτσι, λαϊκά η ΔΕΗ. Γιατί αύξησε το ρεύμα και είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε ρεύμα για να έχουμε νερό, αλλιώς δεν θα έχουμε νερό. Μάλιστα, αυτό είναι περίπου στο 40% η αύξηση περίπου, ναι. Και αυτό θα έχει αναδρομική σχέση από πότε? Όχι αναδρομική, από τώρα και πέρα. Πρώτη δηλαδή, αυξήσεις μέχρι σήμερα τις καλύψαμε εμείς. Αλλά αυτό δηλαδή αυτό του Αυγούστου, Αυγούστου που ξεκίνησαν από το Μάιο άρχισε αυτή η αύξηση, την καλύψαμε. Και αυτό αντιπροσωπεύει σε εμάς 200.000 ευρώ περίπου. Αυτοί που καλύψαμε. Δηλαδή το νερό που πληρώνουν τώρα είναι με την παλιά τιμή, ας το πω, για να το καταλάβει ο κόσμος. Το απορροφήσατε δηλαδή την... Απορροφήσαμε την, τα πρώτα αυξήσεις μέχρι σήμερα. Άρα αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, τον Νοέμβρη και το Δεκέμβρη. Αφορά τη μέτρηση που θα κάνουμε τον 31 Δεκεμβρίου. Τέλος Δεκεμβρίου κάναμε τη μέτρη. Τρεις τελευταίοι μήνες είναι με τη νέα τιμή. Η πρώτα αυτά τα που πληρώνουν τώρα, αυτά που πληρώνουν τώρα είναι μέτρηση 39, τα οποία τα καλύψαμε εμείς. Αυτή είναι η γραφή μας. Οπότε τώρα αυτό που, ας πούμε, αναστρέμα, πόσο νερό θέλει περίπου, για να το δούμε έτσι λίγο 700, πιο... 700 κυβικά δίνουμε εμείς, βάλτε 7 λεπτά, 7, 49. 49 ευρώ το στρέμα το χρόνο θα επιβαρυνθεί. Το χρόνο, ναι. 49 ευρώ. 700 κυβικά επιβαρύνονται 40. Δηλαδή από 130-140 που ήταν πάει 49. Ωραία, η ίδια τη μολογιακή πολιτική και είναι και για τις ελιές, ας πούμε, που... Αποκτάει αναλογικά σε όλα, σε όλα. Αλλά τα 7 λεπτά, ας πούμε, μπαίνουν σε όλα τα... Σε όλα τέτοια μορολόγια. Είναι θέμα ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ πληρώνουν όλοι. Δεν μπορείς να πεις ότι έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Βέβαια, οι αυξήσεις αυτές γίνονται, πάλι σας ξαναλέω για να το ακούσει ο κόσμος, χωρίς τη θέλησή μας και χωρίς την όρεξή μας. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Από την άλλη μεριά, εάν αύριο ανεβεί, μπορεί να ξανανεβεί. Εάν μειωθεί, θα το μειώσουμε. Δηλαδή... Αυτό πήγα να σας ρωτήσω τώρα. Αν μειωθεί, που λέμε τώρα, ή το καλό σενάριο. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή, όταν λέω εμάς, δεν εννοώ τον πρόεδρο, εννοώ το Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή το παρακολουθούμε το θέμα, δεν το αφήνουμε και έφυγε. Μακάρι να φτηνήσει η ΔΕΗ και εδώ είμαστε εμείς. Και ας μείνουν τα 50 ευρώ, λέω εγώ πρόεδρε, ας πούμε, το χρόνο. Να τα κάνετε κάτι άλλο. Όχι, να μην. Εμείς δεν έχουμε στόχο να κάνουμε αποταμίευση.
κέρδη δεν μοιράζομαι. Ξέρω, αλλά να κάνετε κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτά πρέπει να μπαίνουν. Μα κάνουμε και κάτι άλλο, δεν μπορεί να μην κάνουμε. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα, αναφορικά με το πώς μπορούμε να γλιτώσουμε αυτό, γιατί είναι κρίμα και άδικο τώρα όλα αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν συγκεκριμένα εκεί. Τέλος πάντων, δεν το συζητήσουμε. Έχουμε κάνει κάποιος καμιά παρέμβαση προς την πολιτεία να μας αφήσει να βάλουμε 5-10 γεννήτριες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε. Τα φωτοβολταϊκά δηλαδή αυτά τώρα έπρεπε τα έχουμε κάνει και να έχουμε πιέσει. Ακούστε, το λέμε χρόνια. Το έμφυ Ράπτρας είναι πρωτοπόρος σχεδόν σε όλα ό,τι αφορά τα νερά και την ενέργεια. Θα σας υπενθυμίσω, γιατί πρέπει να το θυμάστε, το είχετε και τότε το σταθμό, το 6 πριν από μένα. Ο ΤΟΕΒ είχε κάνει μια μελέτη για φωτοβολταϊκά, το ΕΞΕ, και μια μελέτη για το φωτοβολταϊκά. Είχαμε ζητήσει και μα είχε εγκρίνει ο τότε περιφερειάρχης 45 στρέμματα στο φράγμα για να τα εγκαταστήσω. Η μελέτη ήταν έτοιμη και δεν μας την ενέκρινα. Γιατί λέει δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός. Ωραία. Ξανακάναμε στάσεις και απορριφθήκαν. Έχουμε καμία ή δύο ενστάσεις και απορρίφθηκαν. Δεν σταματήσαμε όμως εμείς. Πήγαμε στην περιφέρεια μετά από τότε και προχωρούμε και με τις οχλήσεις τις δικές μας και πιθανόν και άλλων το ΕΒ μετά ή άλλων οργανισμών δεν ξέρω πού, η περιφέρεια, η τωρινή περιφέρεια έβγαλε ένα κονδύλιο και το έδωσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να κάνει μια μελέτη για φωτοβολταϊκά για όλους τις στόχες της Κρήτης, οι οποίοι είναι 38. Πήγαμε στη συνέλευση, συμφωνήσαμε ότι εμείς ενδιαφερόμαστε, δεν ενδιαφέρονταν όλοι το ΕΒ, έχουμε 20 άτομα νομίζω, πήγαμε ή 18 από τις 38. Οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται, δεν έχουν πιθανόν πολύ ρεύμα ή καθόλου. Δηλαδή ο ΤΟΕΒ Καλαμάφκας έχει ελάχιστο ρεύμα, τι δεν ενδιαφέρεται, γιατί πάει με φυσική ροή. Λοιπόν, πήγαμε, έκαμε ο καθηγητής τη μελέτη, ξαναπήγαμε, μας την παρουσίασε και μας έβγαλε τότε, αν θυμάστε, 40, ότι δικαιούμαστε ο ΤΟΕΒ Ράπετρας, 29% των αναγκών του να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά. Να. Από εκεί δεν σταμάτησε η δουλειά, είπαμε ότι εμάς δεν μας συμφέρει το 29%, γιατί στήχιζε ένα 300, τα λέω για να τα θυμηθούμε, τα έχουμε ξαναπεί και ξαναπεί. Και είπαμε αν περιφέρεια εσύ θες να το κάνεις, γιατί έχει και έξοδα συντήρηση αυτών των φωτοβολταϊκών, βρες τα λεφτά να τα εγκαταστήσεις και εμείς θα τα συντηρούμε. Είπαμε εμείς. Να. Το ίδιο είπαν και οι υπόλοιποι το ΕΒ. Ανέλαβε η περιφέρεια να βρει τα λεφτά, τα βρήκε και συνεχίζει και προσπαθεί. Έχουμε αλληλογραφία, έχουμε τακτική ενημέρωση, τακτική τηλεφωνική ενημέρωση. Να. Μια κυρία Αποστολάκη είναι υπεύθυνη και έγγραφα έχουμε και τα πάντα. Λοιπόν, και λέει ότι επειδή εμείς δικαιούμαστε το 29, ένα στο ΕΒ που έχει λίγο ρεύμα δικαιά το 100. Θα κάνει ενεργειακές κοινότητες. Μέσα στις κοινότητες αυτές είναι και ο σκοπός τους είναι να μεγαλώσει το ποσοστό των μικρών. Μα ήδη έχει ξεκινήσει μια τέτοια ενεργειακή κοινότητα. Αυτή δεν μας αφορά εμάς. Όχι. Αυτή είναι μόνο μια οικιακά τα σπίτια. Αυτά είναι για οικιακά, είναι δήμοι συμμέτοχοι. Είναι διάφοροι ιδιώτες και που είναι και μετοχές. Εμείς δεν μιλούμε για τέτοια πράγματα. Αυτές οι κοινότητες είναι για άλλη δουλειά. Με χαρά και γίνει κάτι. Και μάλιστα χθες το βράδυ είχαμε και μια παρέμβαση από κάποιο μέλος μας, αλλά αφορά άλλα πράγματα. Ωραία είναι, αλλά δεν μας αφορά. Δεν είναι τα δικά μας. Δεν μπορεί να ενταχθεί δηλαδή ο ΤΟΕΒ σε μια ούτε μπορεί να φτιάξει ενεργειακή κοινότητα, ας πούμε, ο ΤΟΕΒ προς όφελ, ούτε αυτό. Ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Επειδή ΜΚΟ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν ξέρω πώς την κάνει η περιφέρεια. Είναι το ό,τι πιο καλύτερο μπορούμε. Δηλαδή το κάνει η περιφέρεια την ενεργειακή αυτή κοινότητα, θα βάλει 2, 3 ή 5 το ΕΒ ή ό,τι θέλει να βάλει
θα βρει τόπο, θα τα κατασκευάσει με έξοδά της και θα δώσει τη χρήση σε εμάς. Να. Και το ανεβάσει πιθανόν το ποσοστό μας. Να χαίρεσε τον Νικόλα. Να, μας, να μας ανεβάσει πιθανόν το, το ποσοστό μας να. Από 29 να το κάνει 31-32, επειδή είμαστε εμείς μεγάλοι και άλλοι μικροί. Μάλιστα. Δύσκολα ανεβαίνει το ποσοστό. Ωραία. Αλλά και έστω το 2-3% παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που μας λέτε είναι ότι δεν το έχετε ξεχάσει αυτό. Από την Παναγία μου ξεχάσει. Ναι, το κυνηγάτε και τώρα και με σημαντικά. Αυτή την κρίση το κυνηγάτε ακόμα περισσότερο. Μα είναι η δουλειά μα που το έχω. Βρε παιδί μου, δηλαδή τώρα κύριε Πρόεδρε. Μην κοιτάτε να δεν φωνάζομαι. Όχι, όχι. Αυτό γιατί τα διανάβαρα ευρωτούνε. Τα γεμάτα δεν μιλούνε. Ναι, έχει αυτό μια λογική. Αλλά... όχι λογική, αυτή είναι η λογική. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορεί και είναι οξύμορο και αντιφατικό να βάζουμε, να γεμίζουμε τα βουνά και τη θρυπτή τώρα, ξέρετε, έτσι. Ναι, που θα μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί, ας πούμε, της χύψη εταιρείας, έτσι, και να μην μπορεί ο το έβνο το κάνει. Δηλαδή, βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ λογικό που λέτε. Αντιφατικό και νομίζω ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Πάρα πολύ λογικό και πάρα πολύ ωραίο που το λέτε. Το ίδιο σκεφτόμαστε και εμείς. Και δυστυχώς σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν είναι το μοναδικό παράλογο που βλέπουμε και ούτε το μοναδικό που θα δούμε. Από κοινοτικά προγράμματα έχει ψαχτεί κάπως αν υπάρχει κάποιο άνοιγμα. Κοινοτικά προγράμματα δεν ξέρω αν εμείς δικαιούμαστε, γιατί εμείς είμαστε ένας οργανισμός κοινοφελής, ο οποίος δεν μπορούμε να... Αυτή είναι ρακή. Δεν μπορούμε να, να έχουμε... Ολοκληρώστε και μετά πίνουμε τις ρακές. Πίνετε βέβαια, εμείς δεν έχουμε ρακές. Όχι, εδώ κάποιος μου δίνει ένα μπουκάλι ρακή, μου είναι λάτα την πιο. Μάλλον επειδή γιορτάζατε τις προηγούμενες... Ναι, γιορτάζω. Α, ναι, γι' αυτό, οικογένεια τέλος πάντων. Ωραία, οπότε να το δείτε να φωνάξουμε και να γίνει κάτι υπέρ των αγροτών. Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνώ. Δηλαδή, όχι... Προς το παρόν όμως, προς το παρόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι σε καλό σημείο, προχωρεί κανονικά, αργεί το δημόσιο, αργούν υπηρεσίες, αναγκαστικά πρέπει να υπομείνουμε, να υποστούμε, να περιμένουμε. Να μην υπομένουμε, ούτε να υποστούμε, πρόεδρε. Τι να κάνουμε. Να κάνουμε επανάσταση, ξέρω εγώ. Να κάνουμε επανάσταση, μακάρι, μακάρι. Να σας πω τώρα, πληρώνει ο κόσμος τους λογαριασμούς ή του, έχει πολλά να πληρώσει... Και, ακούστε κάτι, και εμείς, δεν μπορεί ας πούμε να, να ανταπεξέλθει στους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς. Και θέλω να ρωτήσω και για το Δήμο, αυτό με τα χρήματα που είχατε σας πλήρωσε ο Δήμος, το, κάποια χρήματα είχατε, διεκδικούσατε. Ναι, ναι, τώρα, τώρα 12 η ώρα σήμερα έχει ένα συμβούλιο, έκτακτο συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την πληρωμή μας. Έχει, ήταν παλιά ιστορίες, η παλιά χρέη, μάλλον, ναι, η οποία είναι, τώρα έχουν βρει μια τρόπο πληρωμής από το Υπουργείο να τα πληρώσει. Γίνεται συνεδρία σήμερα το μεσημέρι, έχουμε συμβιβαστεί σε ένα ποσό το οποίο είναι... Νομίζω ένα εκατομμύριο ήταν, έτσι. Όχι, πολύ λιγότερο, δεν θυμάμαι το ποσό, αλλά πολύ ήταν λιγότερο. Αρχικά, δεν ξέρω πόσο συμβιβαστήκατε. Όχι τόσο μεγάλο, εντάξει, μπορεί να όταν λέμε συμβιαστήκαμε, συμφωνήσαμε στους λογαριασμούς. Εντάξει, από εκεί και πέρα, περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του Συμβουλίου, η οποία πιστεύω να είναι ομόφωνη και θετική, και να συνεχίσει. Με πρωτοβουλία του Δήμου έγινε, γιατί και ο Δήμος έπρεπε να πληρώσει και το καταλάβαινε και αυτός ότι εντάξει. Δεν έχουμε παράπονο δηλαδή, έχουμε συνεργασία, όμορφη και ωραία, μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσπαθεί να ξοφλήσει και αυτό στα χρέη του. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Οπότε, αυτό λοιπόν έβγαλε η Επιτροπή, 49 ευρώ το χρόνο, το στρέμμα το χρόνο, είναι η επιβάρυνση. Και εντάξει, αυτό θα είναι... Δεν θα ήταν πολλά. Εάν δεν είχες, ας πούμε, και το 80% του σπιτιού σου να πληρώσεις, της, του ρεύματος εννοώ, και να έχεις να πληρώσεις και τις αποθήκες άλλα τόσα, και να έχεις να πληρώσεις και του... καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι Παύλο Κύκλος. Είναι ένα πρόβλημα στην αγροτική παραγωγή και αυτό, μαζί με όλα τα άλλα. Αλλά αυτά δεν είμαστε εμείς ο ΤΕΒ, μπορούμε να τα λύσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε. Θα τα είχαμε λύσει. Ένα άλλο πράγμα όμως πρέπει να πω εδώ, γιατί μου έρχεται και πρέπει να το πω. Θυμάστε πριν μερικά χρόνια πως οι άνθρωποι μας πίεζαν από την Ιερά Πέτρα γιατί εμείς ήμασταν ένδοτοι στο θέμα των φωτοβολταϊκών.
όχι των φωτοβολταϊκών, της αφαλάτους. Α. Ό,τι έπρεπε να κάνουμε αφαλάτους, το νερό έχουμε δίπλα μας και εμείς το ψάχνουμε και μας θεωρούσανε... Να. Μας θεωρούσανε ότι δεν σκεφτόμαστε σωστά και. Για σκεφτείτε αν ενδίδαμε τότες και κάναμε αφαλατώσεις. Σήμερα δεν θα μιλούσαμε για 7 λεπτά αύξηση, θα μιλούσαμε για 3 ευρώ, 2 ευρώ, 4 ευρώ. Και άμα δεν είχαμε νερό, πρώτα θα κάναμε. Άμα δεν είχαμε νερό, βρήκαμε νερό. Ναι, λέω, αν είχαμε όμως σήμερα νερό που έχουμε νερό, αν είναι 3 ευρώ το κυβικό, θα έχουμε νερό. Θέλετε να πείτε ότι δικαιώνεστε με αυτόν τον τρόπο? Όχι, που δεν δικαιώμαστε, αλλά θα περίμενα, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν, δεν λέω τον άνθρωπο που δεν ήξερε και έλεγε ναι και τούτο και εκείνο, εντάξει, δεν ήξερε ο άνθρωπος, εντάξει, καλά κάνει. Αλλά οι άλλοι που ήξεραν το κόστος του νερού και μας παρότρεναν και μας πίεζαν, θα περίμενα από σήμερα τουλάχιστον να μην μιλάνε και δεν μιλάνε, αλλά να πούνε ένα συγγνώμη ρε παιδιά, λάθος είκαμε. Δεν θα τα ακούσουμε βέβαια από πουθενά. Εντάξει, είναι και παγκόσμια συγκυρία τώρα που εκτινάχθηκε η τιμή του ρεύματος, προφανέστατα. Ναι, αλλά 1,5 ευρώ το κυβικό ήταν τότε. 1,5 ευρώ και τώρα θα πει είναι 3 ή 2,5. Τέλος πάντων. Εγώ το λέω απλώς για να βγάλω από μέσα μου κάτι που άμα με πειράξει το καταπίνω. Αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που ενδεχομένως να την κάνουμε κάποια στιγμή με αυτό με τη λειψιδρέητη. Ναι, μην μπορεί να βρέξει λίγο προχθές, ναι. Αλλά δεν ξέρω τι στάθμη του φράγματος τώρα και αν έχουμε αποτέλεσμα. Ναι, να σας τα πω. Λοιπόν, έχουμε όμως και ευχάριστα πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε ρε παιδιά. Ναι. Να μην λέμε για τον κόσμο να κατεβάζει τα αυτιά του και εμείς με κατεβασμένα αυτιά. Εγώ τον κόσμο δεν το θέλω. Τον θέλω και λίγο να πάρει ανάσα, να σηκωθεί πάνω και να πει εντάξει. Ο αγωγός ξεκινήσαμε, όχι εμείς, το κράτος θα κάνει, εμείς έργο δεν κάνουμε. Εμείς απλώς πιέζουμε, ενεργούμε ή ζητούμε ό,τι θέλετε βάλτε μπροστά. Ο αγωγός λοιπόν ενεκρίθη, δημοπρατήθη και σιγά σιγά δουλεύει. Έχει μια δυσκολία τώρα, πρόεδρε, ακριβώς. Της προσαγωγό διόργα που γίνεται από εδώ, από το Μύρτος. Έχει, δουλεύει με μικρούς ρυθμούς, γιατί είναι αυτή η αναστάτωση της αυξήσεως των πάντων. Να. Έχει παραγγείλει τις σωλήνες, γιατί και αυτά τα παρακολουθούμε. Έχω τις φωτογραφίες εδώ μπροστά μου των σωλήνων που έχουν παραχθεί το 1/3 στην Κίνα. Και γράφει Μύρτος προζέτ απάνω, σωλήνες. Έφτασε χάρη με τα χέρια. Αγωνιούμε ρε παιδιά, τι έκανα. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό τώρα θα γίνω πάλι κακιά. Ναι. Τώρα μετά την μετά την πριν που δεν είχαμε τόση αύξηση, γιατί δεν τις παραγγέλνε τις σωλήνες από την Κίνα. Αμα τι έχει παραγγείλει εδώ λέει απάνω παραχθήσνα, εδώ πάνω στη φωτογραφία λέει φωτογραφίες παραχθέντων σωλήνων πριν από την 1η-6 του 21. Ναι. Πριν από την 1η-6 είναι αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή έχει παραχθεί πιο μπροστά. Να. Αλλά δεν βρίσκουν λέει τώρα να τη φέρουν. Ή βρήκανε τώρα και ταξιδεύουν, αν ταξιδεύουν δεν το ξέρω. Η ουσία εργολάβος είναι εδώ, το έργο συνεχίζεται. Το κράτος περιμένει, η κυβέρνηση ή το Υπουργείο περιμένει να δει πού θα κατασταλάξουν οι αυξήσεις, για να αυξήσει, αν αυξήσει, τον κρατικό κατάλογο σε όλους τους εργολάβους. Όχι μόνο αυτόν που έχει αναλάβει το έργο μας. Οπότε, περιμένουμε λοιπόν από την Κίνα τις σωλήνες, δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν, και έχει ξεκινήσει ο εργολάβος. Ο εργολάβος είναι εδώ, προσπαθεί να ρίξει τη δεξαμενή, έχει ξεπατώσει ελιές που είναι απολωτριωμένες και ο κόσμος λέει δεν ξέρω, δεν είδα, δεν ξέρω, ακούγεται δηλαδή εδώ. Αλλά δεν το χάνουμε το έργο, δηλαδή, γιατί ήταν αυτός ο φόβος μας ότι θα σταματήσει, ότι δεν έχει αυτό κινητό άλλο. Οπότε είπατε είναι εδώ και δουλεύει αναμένοντας τις... Δεν χάθηκε το έργο, εδώ είναι, δεν χάνεται. Ναι. Ωραία, έχουμε όμως ένα άλλο έργο, τα συμπληρωματικά έργο που η Ιεράπεδο το περνά στον Ντούκου. Είναι πιο σημαντικό έργο από όλα. Να, εγκρίθηκαν χρήματα. Τα συμπληρωματικά έργο που εδώ λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου για 60 εκατομμύρια που έχουν εγκριθεί.
Εγώ ξέρω ότι είναι γύρω στα 70, παραπάνω δηλαδή. Αλλά εγώ λέω 60, που λέει εδώ η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει ανακοινωθεί τις 13 Δεκάτου του 21, είναι ευρωπαϊκά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, και ο αγωγός αυτός σύντομότατα θα δημοπρατηθεί. Ο αγωγός, τα συμπληρωματικά έργα, εμπλέξαμε με τους αγωγούς. Ναι. Τα συμπληρωματικά έργα θα δημοπρατηθούν σύντομα. Τώρα θέλει μια τροποποίηση, θέλουν η περιβαλλοντολογική όριση, το φράγμα τι γίνεται μέσα στα συμπληρωματικά, είναι και ένα φράγμα που γίνεται στους μύθους. Θέλει μια τροποποίηση η περιβαλλοντολογική όρη, και εκεί τρέχουμε να τα φτιάξουμε εμείς, πιέζοντας, όχι τα φτιάξουμε εμείς. Και έχουμε κάνει σύσκεψη στην περιφέρεια, ξανά έχουμε πάει προχθές πάλι, θα ξαναπάμε για να επισπεύσουμε την τροποποίηση των περιβαλλοντολογικών όρων στο φράγμα. Μια μικρή τροποποίηση θέλει. Οι υπηρεσίες μας βοηθούν, το δασαρχείο εδώ μας έχει βοηθήσει στα μέγιστα και πρέπει να το τονίσω. Τι να πω άλλο πράγμα. Τρέχουμε λοιπόν να γίνει αυτή η δουλειά, να δημοπρατηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Διότι αυτά τα έργα πρέπει να έχουν τελειώσει πριν το 25. Γιατί αν το 25 δεν έχουν τελειώσει, λέει η Ευρώπη, θέλει τα λεφτά πίσω και πρόστιμα. Μάλιστα. Οπότε πήγε η δημοπράτηση. Τα έργα αυτά σώνουν την περιφέρειά μας για επόμενα πολλά χρόνια, για κάλυψη νερού. Και τότε θα δούμε νερό παραπάνω. Το φράγμα εκεί πέρα χωρεί 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό στις μύθους, 2,5 εκατομμύρια κυβικά, το οποίο πρέπει να γεμίσει μία και δύο φορές το χρόνο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά. Ωραία. Λοιπόν, κρατάμε αυτό. Γίνεται και ένα άλλο έργο, το οποίο είναι στα Σπάργανα, δηλαδή στα Σπάργανα, δοκιμαστικά είναι. Είμαστε τώρα σε δύο χρόνια σε επαφή με το ΙΤΕ και την περιφέρεια, πάλι μέσω περιφέρειας, για ηλεκτρονική απεικόνηση του δικτύου μας. Δηλαδή όλες οι ενέργειες πάνω στο δίκτυό μας, όχι βέβαια οι επισκευές, να γίνουν ηλεκτρονικά. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα βλέπουμε που έχει σπάσει κάποιος αγωγός. Βεβαίως, αυτό όπως γίνεται η τηλεμετρία. Εξοικονόμηση νερού. Εξοικονόμηση νερού. Όπως γίνεται στο Δήμο τώρα με τη τηλεμετρία. Κάποιος, έτσι, ναι. Εκεί λοιπόν έχει αναλάβει το ΙΤΕ, γιατί είναι μια καινοτόμο ιδέα που είχε, καινοτόμο ανακάλυψη που κάνει για τα υδρόμετρα κλπ. Να παρακολουθούμε το δίκτυο για τα σπασίματα, να έχουμε τις μετρήσεις μέσω διαδικτύου, δεν θα πηγαίνει να μετρά, να γράφει και τι να κάνει. Αυτά τα πράγματα ήδη έχουμε κάνει εμείς αποτύπωση ηλεκτρονική των δικτύων μας με εργολαβία, και περιμένουμε τώρα να έρθει να κάνουμε ένα δοκιμαστικό που έχουμε εκεί προς τα Λιβάδια, ένα μικρό κομμάτι, και από εκεί και πέρα να προωθήσουμε για τα υπόλοιπα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας γλιτώσει κόστος νερού σε απώλεια και σε κόστος λειτουργίας. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος, η απώλεια του νερού. Είναι η απώλεια του νερού, πήγα να πω, είναι πολύ μεγάλη, και όταν το ακούσαμε εδώ σε μια μελέτη ότι είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 50-60%. Δεν είναι, σε μας είναι 50. Όχι, γιατί λέω γενικότερα το κρατούμενοι, το λέω αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος του νερού που χάνεται. Εμείς το είχαμε ξεκινήσει και αυτό από παλιά. Είχαμε δυσκολίες στα υδρόμετρα, να βρούμε ηλεκτρονικά υδρόμετρα. Τώρα βρήκαμε, κοστίζουν λίγο ελάχιστο και μπορούμε να μετατρέψουμε τα υδρόμετρά μας σε ηλεκτρονικά, παλμικά. Τα πάμε και αυτά, και τα πάμε με γρογό ρυθμό. Και έτσι το έτσι Ράπτερς θα είναι πρότυπο, όπως είναι και σήμερα. Ωραία, πρόεδρε, τι να πω τώρα, μακάρι να πέσει, για να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα, με με τους δρόμους που ο κόσμος ανησυχεί και θέλει να ακούσει. Είχαμε σταματήσει τώρα κάνα δύο χρόνια,
γιατί είχαμε τη λειψιδρία, είχαμε τα έξοδά μας. Τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων λέτε τώρα, ναι. Των δρόμων που είναι ευθύνη μας, όχι των αγροτικών. Ναι, κάποιο. Εμείς δεν έχουμε όλους τους δρόμους σειρά, έχουμε τους δρόμους. Έχετε κάποιους, ναι, αυτό. Τους δρόμους. Σταματήσαμε και από την άλλη μεριά, είχαμε μια συνεργασία με το Δήμο, να τη φτιάχνει ο Δήμος που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια και να γλιτώσουμε εμείς αυτά τα λεφτά να κάνουμε άλλες δουλειές. Mm. Δεν τελεσφόρησε αυτή η ιστορία, γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε προφανώς ο Δήμος, εμείς έχουμε άψογη συνεργασία. Mm-hmm. Μας είπε ότι δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν μου δίνουν λεφτά, δεν πάει. No. Εντάξει. Mm. Εμείς αναλάβουμε τις ευθύνες μας, έχουμε προγραμματίσει δρόμους να φτιάξουμε και ίσως είναι και οι τελευταίοι που κάνουμε ασφάλτους και τσιμέντα, τελευταίοι δρόμοι, γιατί όλους τους δρόμους μας έχουμε φτιάξει. 145 χιλιόμετρα είχαμε, 148, τα φτιάξαμε όλα ασφάλτους ή τσιμέντα. Τώρα φτιάχνουμε τις τελευταίους, έχουμε κάνει τη μελέτη για αυτούς τους δρόμους και σύντομα αυτές τις μέρες θα κάνουμε τη δημοπρασία. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πριν λήξει η χρονιά, πρόεδρε, δεν είναι απειλή, να σας αφήνω εκεί να πιείτε και τη ρακή σας. Και... Ναι, τη ρακή τώρα και είναι εντάξει. Ωραία. Και τι να πω τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε, δεν θα γεννούμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είπαμε, είναι αλυσιδωτές οι αυξήσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Παντού. Να είστε καλά. Εύχομαι, αν δεν τα ξαναπούμε πριν τις γιορτές, καλές γιορτές να περάσετε. Καλές γιορτές και εύχομαι όλα να πάνε καλά και την άλλη φορά που θα ξαναβγούμε να έχουμε καλύτερα νέα και ο κόσμος να δυσανασχετήσει λιγότερο. Mm. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.